Απίθμενο θράσος είχαν άγνωστοι δράστες, οι οποίοι εισέβαλαν σε κατοικία στο χωριό Μάραθος του Δήμου Μαλεβιζίου τις πρωινές προς μεσημβρινές ώρες της Τρίτης και μάλιστα ενώσο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού βρισκόταν στο ακριβώς απέναντι οίκημα, κρατώντας παρέα στην άρρωστη αδερφή του. Εδώ καθόμουν, δεν έφυγα. Δύο η ώρα ήθελα να πάω πάνω να εκταπρόσωπο και βλέπω το σπίτι ώρα. Σπασμένη δουλάπα, το παράθυρο, τα παράθυρα ανοιμένα. Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια, τα οποία βρέθηκαν στο στόχαστρο των διαρρηκτών, είναι αντίστοιχα ο θείος και η μητέρα του κριτικού καταδρομέα Ηλία Τούλη, ο οποίος είχε πέσει ηρωικά στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Η κυρία Μαρία, ξέρει τι συμβεί? Ούτε να το μάθει, θα πάθει συγκοπή. Οι άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την καταρακτώδη βροχή αλλά και την καθημερινή ρουτίνα των δύο αδερφών, χρησιμοποιώντας ένα ταρατσάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του σπιτιού, αφού παραβίασαν το παράθυρο, εισέβαλαν στο σπίτι έχοντας όλο το χρόνο στη διάθεσή τους για να εξερευνήσουν το χώρο και να ανακαλύψουν ό,τι πολύτιμο φύλασε η οικογένεια. Δεν ανοίξαν την πόρτα, γιατί το κλειδί το έχω εγώ. Αυτοί πήγανε από πίσω από το παράθυρο. Ανεβήκαν από εδώ, ανοίξαν το παράθυρο. Εκεί, το μπατζούρι, το είχα κατεβάσει. Η Ηλία των δραστών διόλου ευκαταφρόνητη, αφού κατάφεραν και άρπαξαν το ποσό των 20.000 ευρώ, βιβλιάρια τραπεζών, φορολογικές ενημερότητες, τοπογραφικά διαγράμματα, μέχρι και ενθύμια που το θύμα φύλασε από τον ήρωα ανιψιό του. Έλειπαν ό,τι λεφτά είχαν μέσα, φάκελοι. Δεν υπάρχει τίποτα, ε? Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή όλο αυτό έγινε μέρα μεσημέρι? Μεσημέρι, παιδί μου, δεν σου λέω. Είχατε και πράγματα δικά του, ενθύμια που σας πήρανε? Διάφορα, αναμνηστικά. Αναμνηστικά, ε. Για τη διάρρηξη ενημερώθηκε άμεσα και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες προκειμένου να ταυτοποιηθούν, να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες.